Καλημέρα ομάδα, καλημέρα ανιχνευτές μετάλλων εξυπηρετέως Fan Club GR. Ελληνική ομάδα, Greek Team, έτσι την έχω ονομάσει τώρα τελευταία. Σήμερα λοιπόν έχω την τιμή να έχω το φίλο μου τον Κώστα, που έχει έρθει από μακριά, συγκεκριμένα από την Αθήνα. Ναι, μεν είναι συντοπίτες και φίλος. Γεια σου Κώστα. Καλημέρα στην ομάδα. Λοιπόν, καλημέρα Γιώργο. Καλή σου μέρα. Εμείς τα είπαμε, ναι. Σου έδειξα πολλά πράγματα, τέλος πάντων. Λοιπόν, είναι και συντοπίτες, αλλά δεν μένει εδώ στη Λαμία. Έκανε τον κόπο, ήρθε από την Αθήνα. Είναι και συνάδελφος ο Κώστας. Κώστα, που υπηρετείς τώρα. Κάνε μεγάλο πεύκο είναι τώρα. Εντάξει, δεν είσαι, υπάρχει. Είσαι, θέμα, είσαι και κομμάτι, τελείωσε. Ναι. Λοιπόν, ο φίλος μου Κώστας λοιπόν ήρθε μόνο και μόνο να δει το Expedeos. Γιατί είναι και ο Κώστας Fan Club. Φαν, μάλλον, στο Expedeos. Του έδειξα κάποια πράγματα στο δικό μου του χώρο όσο αφορά κάποιους διαχωρισμούς. Θα πάμε πάνω στο βουνό να το δοκιμάσει και πάνω στο βουνό σε ένα τυχαίο σημείο. Θα διαλέξουμε μία λάνα, θα δούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να με βρούμε. Κάτι θα βρούμε. Ένα πέταλο, ένα καρφί, ένα κάλικα, ένα νόμισμα. Κάτι θα βρούμε. Λοιπόν, θα δείξω και έναν διαχωρισμό ιδιαίτερο. Ιδιαίτερο διαχωρισμό, θα το δείτε και εσείς επάνω. Ο Κώστα, έχεις καμιά αμφιβολία όσο αφορά για το βάθος του το ντέος στο 1,5 μέτρο που είδες? Για ότι... το ντέος, όχι, έχω δει τα δύο βίντεο του Γιάννη του Κυρίτσι, το ένα με το μία χύτρα τι είχατε βάλει, δεν θυμάμαι. Κουτάκι πυρομαχικό. Ναι, και, ναι, κουτάκι πυρομαχικό. Σε πραγματικό χρόνο. Ναι, σε πραγματικό χρόνο. Λοιπόν, δεν έχεις καμιά αμφιβολία, στο 1,5 μέτρο το γαζώνει. Ναι, σε 1,5. Δεν μιλάμε τώρα για τα 2 μέτρα. Ναι. Χτυπάει το ένα κελαδίο, αλλά εγώ δεν πρόκειται να σκάψω τα 2 μέτρα. Ναι. Λοιπόν, απλά τώρα θέλω να δει ο Κώστας από κοντά το ντέος στο βουνό, σε ένα τυχαίο σημείο, να δει πώς θα την τρά πάνω στο χώμα, θα το πιάσει και ο ίδιος στα χέρια του. Θα κάνω αυτόν τον ιδιαίτερο διαχωρισμό και από εκεί πέρα, όποιος θέλει από εσάς, δεν έχω θέμα, ας έρθει εδώ στο χώρο μου να του δείξω το ντέος, το Rate Finder, το X-Finder. Οι γνώσεις μεταδίδονται, όπως και εγώ έχω πάρει γνώσεις από το φίλο μου τον Άγγελο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν μεταδίδω και εγώ γνώσεις πώς να δουλέψει κάποιος το ντέος, το X-Finder, το Rate Finder. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχω πει πώς πρέπει να κάνετε δοκιμές στα αποστατικά, ειδικότερα στα αποστατικά. Εντάξει, μην πέφτετε σε παγίδες και ακούτε διάφορα. Δείτε ένα μηχάνημα από κοντά. Και το Rate Finder, όπως έχω πει και άλλες φορές, και το X-Finder, γιατί τώρα μιλάμε για αποστατικά, είναι τα μοναδικά που δουλεύουν. Λοιπόν, φίλοι μου, θα τα πούμε πάνω στο βουνό. Να είστε καλά. Πώς το βλέπεις τον ντέος? Εντάξει, έχεις ένα μηχάνημα στα χέρια σου που ξέρεις ότι άμα χτυπήσει κάτι. Απλά, απλά όπως σου έχω πει, ο δίσκος να μην βαρκάρει και να γλύφει το χώμα. Να γλύφει το χώμα. Έχουμε έρθει εδώ με τον Κώστα για μία μίνι εκπαίδευση. Μήπως τσιμπήσουμε και κάποιο στόχο. Σαν να τσίπησες και κάτι. Περίμενε λίγο, Κώστα. Για ψάξε αυτό τον ήχο, αυτό το crack ψάξε. Να βάλω... Να ψήσω λίγο το σίδηρο. Να δούμε. Τώρα κάθε τσιμπάς. Ναι. Αυτό, όπως το καταλαβαίνεις, τι μέταλλο είναι. Ακουστικά. Σίδερο. Α, μπράβο. Οπότε... Δεν αξίζει καν να το σκάψω. Δεν αξίζει. Ωραία. Θα συνεχίζουμε. Βλέπεις ότι έχει πολλά σκουπίδια σιδηρούχα. Έχει αρκετά, ναι, το δίχω και μόνο να καταλαβαίνεις. Το φτιάρι χτυπάς, Κώστα. Ναι. Δώσ' το σε μένα. Πάμε.
Εάν δεν μάθει σήμερα, δεν φέρει από εδώ. Να τα καταφέρουμε, πού θα πάει. Το βασικότερο είναι ο δίσκος. Να γλύφει και να μην βαρκάρει. Ξεχνιέσαι και βαρκάρει. Βάρκα στο γυαλό. Έχω βρει ένα στόχο εδώ. Τι νούμερο βγάζει, Κώστα? 77, 50, 63. Με τα νούμερα που μου λες, πιθανολογώ ότι είναι κάλικας. Εσύ τι πιστεύεις? Εντάξει, δεν έχω ιδιαίτερη πείρα πάνω σε αυτό. Πιστεύω και εγώ το ίδιο. Γι' αυτό κάθομαι και σου δείχνω πώς δουλεύει το ντέος, Κώστα. Να το βγάλουμε? Να το βγάλουμε, ναι. Ωραία. Θέλω να πιάσεις καλά το στόχο. Α, μπράβο. Τώρα, λοιπόν, να το βγάλουμε. Χτυπάει το φιάρι, Κώστα, χτυπάει το φιάρι. Το βλέπεις εδώ πέρα? Για δώσ' το μία. Για βάλει το pinpointer πάλι. Ωραία. Έχεις, χτυπάει το φιαράκι. Εκεί που... εκεί, μην το παίξεις το pinpointer, να ξέρεις ότι είναι... Μην το παραμεράσεις το pinpointer. Εκεί. Εκεί ακριβώς. Όπα, κάτι δε. Να το. Τελικά είναι κάλικας. Είναι κάλικας, ναι. Ορίστε. Από ό,τι βλέπεις, Κώστα... Το εξπεντέως έκανε δουλειά. Όχι, δηλαδή ξέρεις τι στόχο έχεις από κάτω. Αρκεί να το μάθεις. Ναι. Αρκεί να το μάθεις. Ένας κάλικας, να το εδώ. Και μάλιστα οξυδωμένος φαίνεται. Γι' αυτό χτύπωσε και λίγο. Είχε λίγο μπάσο ήχο. Ανεξάρτητα τα νούμερα που αν σε έβγαζε τα σταθή. Οι τιμές δηλαδή προσδιορίζαν τη τιμή του χαλκού. Ναι. Εντάξει, αλλά λόγω οξύδωσης τσίπαγε και λίγο σκουριά. Αυτή είναι η μαγιά του χειριστή, να μάθει καλά το μηχάνημα, να μπορεί να ξεχωρίζει όλα τα μέταλλα τι έχει στο έδαφος. Δηλαδή, με λίγα λόγια, εγώ αν τύχαινα σε αυτόν το στόχο, θα τον προσπερνούσα. Εγώ θα τον έσκαβα, ας πούμε, που δεν έχω την πείρα. Και εγώ στην αρχή, Κώστα, τα έσκαβα. Μέχρι να μάθω καλά τι είναι οξυδωμένος κάλικας, τι είναι καθαρός κάλικας, τι είναι το μολύβι, τι είναι το κέρμα, τι είναι το... οτιδήποτε. Θέλει επιμονή και υπομονή. Άρα. Αλλά δεν είναι τίποτα δύσκολο. Γιώργο, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Αν στο βουνό ψάχνοντας υπάρχει κάποιο αλουμινόχαρτο κάτω και δίπλα υπάρχει κάποιο νόμισμα, τον ντέος θα μπορέσει να ξεχωρίσει τη διαφορά αυτή? Εύλογη ερώτηση, και γι' αυτό πήρα μαζί μου αλουμινόχαρτο και με ρώτησε τι το θέσει το αλουμινόχαρτο, σημαίνει θα δεις πάνω. Άρα κατάλαβες για ποιο λόγο. Και σαφώς και τον ντέος θα είναι το μοναδικό μηχάνημα που θα διαχωρίσει ακόμη και το αλουμινόχαρτο από άλλα ευγενή μέταλλα. Είναι το μοναδικό. Έχω εδώ ένα αλουμινόχαρτο και ένα κέρμα, κάλκινο. Θα μπορούσα να είχα ένα άλλο κέρμα, ασημένιο. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι μπορεί να το διαχωρίσει όμως η ενδείξη που θα μας βγάλει το αλουμινόχαρτο, αν είναι λίγο μεγάλο όπως αυτό, θα είναι 55-65. Λέμε εκεί, τι είναι, είναι αλουμινόχαρτο? Οπότε περισσότεροι το σκάβουν. Το ρωτάω αυτό γιατί μπορεί να έρθουμε σε κάποια περιοχή, ας πούμε, το οποίο μπορεί να γίνονται και πολλά πικνίκ. Και είναι λογικό να υπάρχουν πολλά αλουμινόχαρτα. Αλουμινόχαρτος, ναι. Πάτησε άνθρωπος εδώ πέρα, κι όμως. Λοιπόν, αλλά ο ντέος το τσιμπάει κατευθείαν και μπορεί να το διαχωρίσει. Πάμε τώρα να το δούμε και στην πραγματικότητα. Εδώ έχω τοποθετήσει ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο και ένα κέρμα χάλκινο. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει. Υπόψη ότι η τιμή που θα μου δείξει το αλουμινόχαρτο, επειδή είναι λίγο μεγάλο, θα είναι 40 έως και 58.
αλλά πάρα πολλοί αναρωτιούνται τι μέταλλο είναι αυτό. Με το X-Pideos δεν αναρωτιέσαι καθόλου γιατί. Κοιτάξτε να δείτε τι συμβαίνει. Ακούμε τον ήχο. Βλέπουμε μια τιμή 52 εδώ έως 55. Πάμε δίπλα. Ένα χάλκινο νόμισμα. Και τώρα λέμε είναι δίπλα. Όχι, μας έφυγε το νομινόχαρτο, μισό λεπτό. Φυσάει κιόλας. Και είναι και ο καιρός λίγο περίεργος. Ήδη βρέχει. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Τον ήχο να ακούτε. Βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή το Deos διαχωρίζει δύο διαφορετικά ευγενή μέταλλα. Προσέξτε αυτό, δεν διαχωρίζει τον σίδηρο από ένα άλλο ευγενή μέταλλο, διαχωρίζει ευγενές μέταλλο, γιατί και το αλουμινόφορτο είναι ευγενές μέταλλο από ένα άλλο ευγενές μέταλλο. Επίσης, εάν μπείτε πιο βαθιά στο αυτό το πρόγραμμα στους τόνους, μπορείτε ακόμη να προσαρμόσετε να ξεχωρίζει το χαλκό από το χρυσό, το χαλκό από το ασήμι, το ασήμι από το χρυσό. Ηχητικά, δεν μιλάμε για τα νούμερα, γιατί οι ενδείξεις είναι πάντα στάνταρ, είναι έτσι προσαρμοσμένες εργοστασιακά και έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά η X-Pideos. Ήδη έχει αρχίσει και βρέχει δυνατά. Αναγκαστικά θα σας αφήσουμε. Δεν έχει πρόβλημα το Deos στη βροχή, αδιάβροχος είναι, αλλά έχει πρόβλημα η κάμερα. Έχουμε πρόβλημα και εγώ και ο Κώστας, ας πούμε, με τους ηλιακούς θερμοσύφωνες. Να πω και εγώ κάτι τελευταίο, Γιώργο, για μισό λεπτό. Να πω και εγώ κάτι. Θέλω να πω σε όλους που μας παρακολουθούν, εκτός ότι θέλω και εγώ να τους ευχαριστήσω, τους ανθρώπους αυτούς που μας θυμάνε και μας κοιτάνε. Όποιος ξεκινάει αυτό το χόμπι, καλό είναι να ξεκινάει με έναν. Κάτσε, βρε Κώστα, να σε βλέπει και ο κόσμος. Να σε βλέπει. Πάμε λίγο on camera στον Κώστα. Λοιπόν. Έλα, πάμε. Καλό είναι ο κόσμος ο οποίος μας παρακολουθεί και μας βλέπει και τον ευχαριστούμε πολύ. Όταν ξεκινάει αυτό το χόμπι, να ξεκινάει αυτό το χόμπι με ένα καλό ανιχνευτή μετάλλων. Δηλαδή, αυτό είναι δεδομένο. Να ξεκινάει αυτό το χόμπι με σωστές βάσεις. Γιατί το να πηγαίνουμε να αγοράζουμε φθηνούς ανιχνευτές μετάλλων, στο τέλος θα καταλήξουμε να έχουμε δώσει ένα σκασμό λεφτά και να έχουμε αγοράσει 10 ανιχνευτές. Έτσι ακριβώς. Ενώ με, αυτά τα, με τα μισά χρήματα να έχουμε πάρει έναν ανιχνευτή ο οποίος να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Ό,τι πληρώνεις παίρνεις, Κώστα. Και να μην σκάβουμε και τζάπα, έτσι. Ό,τι πληρώνεις παίρνεις. Εγώ 5 λακκούβες άνοιξα, μου λέει ο Γιώργος, μη τις ανοίγεις. Λέω, όχι, θα τις ανοίξω, θέλω να δω. Το ένα ήταν η καρφή όπως μου είπες, το άλλο ήταν η σύρμα. Σύρμα, και μπράβο. Τρία αλουμινόχαρτα, ό,τι ακριβώς μου είπες. Αν είχα τον δικό μου, τον ανιχνευτή ο οποίος είναι φθηνός. Αυτό δεν συμβαίνει, ναι, σε όλους, μόνο στο δικό σου ανιχνευτή, Κώστα. Συμβαίνει στο 99,9% των ανιχνευτών. Ναι. Μόνο ο Θεός κάνει αυτές τις διαχωρίσεις. Κάνει τον απόλυτο διαχωρισμό. Και έχει την πρωτιά και δεν έχει ανταγωνισμό. Ναι. Τέλος. Αυτά που μένω, από αυτά που είδα σήμερα, έμεινα ευχαριστημένος με το παραπάνω. Όσοι αγοράζουν Deos, όλοι μένουν ευχαριστημένοι. Και θα πρότεινα και τον ανιχνευτή αυτόν, δηλαδή με κλειστά τα μάτια. Είδες τις δυνατότητες που έχεις στο βάθος. Είδες τις δυνατότητες στο βάθος. Είδες τις δυνατότητες έχεις. Είδα τον διαχωρισμό, ξεχωρίζεις όλα τα μέταλλα, δεν σκάβεις τζάπα, ώστε όταν φτάσεις σε ένα πραγματικό στόχο δεν θα έχεις δυνάμεις να κάνεις τίποτα μετά. Έτσι ακριβώς. Αυτό. Τώρα θέλω να σας δείξω τον απόλυτο διαχωρισμό που μπορεί να το κάνει μόνο το X-Pideos. Βλέπετε, αυτό είναι ένα αλουμινόχαρτο, είναι ο βραχνάς. Ο βραχνάς του βουνού, γιατί πολλές φορές έχουμε βρει αλουμινόχαρτο και αυτά προέρχονται από βοσκούς, από κυνηγούς, τους πέφτουν ή τα δάπουν μέσα στο χώμα, περνάμε εμείς με το δίσκο και πάει σε ένα ευγενή μέταλλο. Αλλά τι γίνεται στο X-Pideos, το αλουμινόχαρτο όταν είναι μικρό, ξέρουμε ότι είναι αλουμινόχαρτο, γιατί θα μας βγάλει μία τιμή από 30 έως 35, 38 μέχρι εκεί. Αν είναι όμως σε αυτό το μέγεθος μπαλίτσας του γκολφ, κοιτάξτε να δείτε τι συμβαίνει. Έχω μία τιμή 67-68, ας το δούμε λίγο. Γιώργο, αυτό είναι ευγενές μέταλλο τώρα, έτσι. Ναι, 67-68, τι είναι άλλο μηνόχαρτο.
είτε μέσα στο χώμα είτε να παίξω, την ίδια τιμή θα μας δώσει. Ναι. Λοιπόν, έχω προσαρμόσει ένα βίντεο, ένα πρόγραμμα το οποίο έχω αναβάσει και βίντεο πριν 2 χρόνια που έχει να κάνει σχέση με τους τόνους. Τι κάνω, αλλάζω το πρόγραμμά μου και δουλεύω ένα πρόγραμμα που έχω φτιάξει εγώ με τους τόνους. Ακούστε. Ίδια τιμή, ίδια νούμερα, αλλά πιο μπάσο ήχο. Πιο μπάσο ήχο, δηλαδή είναι πιο λεπτός ο ήχος, λίγο πιο λεπτός, τραχής λεπτός από τον ήχο σιδήρο, αλλά μόνο και μόνο από τον ήχο ξέρω ότι είναι αλουμινόχαρτο. Ξέρω ότι είναι αλουμινόχαρτο 100%. Είτε είναι μέσα στο χώμα, είτε είναι επιφανειακό. Το ξέρω με σιγουριά και αυτό οφείλεται στο πρόγραμμα που έχει το Xpideos, στα προγράμματα μάλλον. Μπορεί να προσαρμόσει ο καθένας, να το κλείσω λίγο. Μπορεί να προσαρμόσει ο καθένας το δικό του πρόγραμμα να δημιουργήσει τους ήχους που θέλει αυτός για το κάθε μέταλλο και μπορεί να διαχωρίσει και ηχητικά, γιατί τα νούμερα δεν αλλάζουν, μπορεί να διαχωρίσει και ηχητικά το αλουμινόχαρτο, τον μπρούτσο, το χαλκό, το ασίμι, το χρυσό. Πιστεύω, δεν θυμάμαι κιόλας, σε αυτό το βίντεο μου φαίνεται ότι έχω και κάποιους στόχους, δεν θυμάμαι πάντως. Είναι πριν 2 χρόνια αυτό το βίντεο. Καλό είναι, μπείτε μέσα στην ομάδα, κάπου το έχω το βίντεο ή στο YouTube. Είναι πάρα πολύ καλό βίντεο, βοηθάει πάρα πολύ. Και από εκεί πέρα, εκτός από τους τόνους ας πούμε, που έχω προσαρμόσει, εγώ το έχω ονομάσει δυνατό πρόγραμμα. Γιατί από εκεί πέρα έχω αυξήσει την ευαισθησία, έχω αυξήσει τον ισχυτή, έχω προσαρμόσει το χώμα. Καθένας μπορεί να προσαρμόσει το δικό του πρόγραμμα με τα δικά του δεδομένα και ανάλογα το έδαφος. Κάτι το οποίο το κάνει μόνο το τεσπίλ. Γιώργο, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι επειδή και εγώ έχω έναν ανιχνευτή μετάλλων, ναι, ο οποίος είναι πιο φθηνός, αυτή τη στιγμή θα έσκαβα τα πάντα, ας πούμε. Δηλαδή, αν είχε 20 αλουμινόχαρτα εδώ, θα τα έσκαβα όλα με τον ανιχνευτή που έχω. 99,9%. Ναι. Αυτό παθαίνω. Βασικά αυτό. 100% είναι το τέος. Ναι. Με το τέος δεν σκάβεις. Εάν το μάθεις, δεν σκάβεις. Θα μου πεις τώρα, ναι, προσάρμοσα το αλουμινόχαρτο σε αυτόν τον τόνο. Δεν επηρεάζει τα άλλα μέταλλα. Όχι, δεν τα επηρεάζω, δεν επηρεάζονται καθόλου. Παράδειγμα, θα βάλω αυτό εδώ το κέρμα το σημαίνιο εδώ στα πόδια μου. Θα δείτε. Θα δείτε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Τον επιστροφή. Ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα και δεν επηρεάζουν όλα τα μέταλλα. Ακόμα και σε χάλκι. Ενώ στον άλλο το πρόγραμμα σου είναι στο σωστό της πορτοκάλι, εάν περάσει πάνω από το αλουμινόχαρτο, βλέπετε τη διαφορά που έχει το αλουμινόχαρτο με τα άλλα τα μέταλλα. Οπότε μπορούμε να προσαρμόσουμε και τον ήχο ή το πρόγραμμα για να προσαρμόσουμε τα δικά μας. Τα δικά μας. Βλέπετε. Εντάξει, και οι τιμές δεν αλλάζουν σε καμία περίπτωση. Εντάξει. Ενώ εδώ βλέπετε τη διαφορά με το αλουμινόχαρτο. Είναι ένα πρόγραμμα που βοηθάει πάρα πολύ. Εκεί πέρα, Κώστα. Ναι, ναι. Σε εκείνο το σημείο. Κώστα, ούτε το στόχο δεν καταφέραμε να βγάλουμε, γιατί έπιασε καταρακτώδη βροχή, ήρθανε τώρα από κάτω από μια βελανιδιά, έπιασε καταρακτώδη βροχή, οπότε τον αφήνουμε το στόχο, δεν βλέπω να σταματάει. Πάντως σίγουρα ήταν κάλικας 100%, έτσι μου έδειξε η μονάδα και ποτέ δεν κάνει λάθος. Μακάρι να μην είχαμε αυτή τη βροχή, να καθόμασταν και 1 και 2 ώρες ακόμη να βλέπατε πολλούς στόχους
που το ντέος θα τους διαχώριζε με ακρίβεια. Βέβαια αυτό εξαρτάται και από το χειριστή. Εάν δεν μάθεις το ντέος, μην περιμένετε να ξέρετε τι μέταλλο έχετε στο έδαφος. Αυτό βέβαια απαιτεί μια εκπαίδευση και στην αρχή θα σκάψετε αρκετές τρύπες, πολλούς στόχους, ώστε π.χ. βγάζοντας ένα κάλικα παράδειγμα, ξέρετε ότι ο κάλικας χτυπάει 72 έως 78. Πάρ' το αποτυπώνουμε, το σημειώνουμε. Το μολύβι εκεί, το αραμινόχαρτο εκεί, ο σίδερος εκεί, αν και το σίδερο δεν χρειάζεται. Ξέρουμε, είναι από 0 έως 10. Τη σκουριά εκεί. Γιατί η σκουριά μπερδεύει πάρα πολλούς. Δηλαδή όταν έχουμε 98-99, καθόλου ήχο σιδήρου, τι γίνεται, μας την αναγνωρίζει σαν ευγενές μέταλλο. Αλλά 98-99 είναι 100% σκουριά. Και αν επιμείνουμε, θα τσιμπήσει λίγο αριστερά, θα μας δώσει την ένδειξη σιδήρου. Λοιπόν, δεν γίνεται να καθίσει περισσότερο. Εκεί την πατάμε και όλοι μας, Γιώργο. Εκεί την έχω πατήσει και εγώ πολλές φορές. Εκεί βλέπεις και το είδες πριν με το σκουριασμένο σύρμα και σου λέω είναι κάποιο καρφί ή κάποιο σύρμα σκουριασμένο. Ναι. Στην πρώτη στόχο σου λέω είναι σύρμα μάλλον. Γιατί μου κατέβηκε λίγο πιο χαμηλά. Στο σκουριασμένο χαρτί, καρφί είδες που χτύπηγαν, πήγαιναν οι τιμές. 98-99. Ναι. Τερμάτιζε σχεδόν. Μακάρι να μπορούσαμε να συνεχίσουμε, αλλά βλέπω η βροχή δεν σταματάει, είναι αρκετά δυνατή. Καλυφθήκαμε λίγο εδώ γιατί το όχημα είναι λίγο μακριά. Τι να κάνω Κώστα, τα έχει αυτά το βουνό. Λοιπόν φίλοι μου, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Και το επόμενο βίντεο θα ανεβάσω κάποιες οδηγίες, γιατί μου το ζήτησαν αρκετοί φίλοι, πώς μπορούμε να κάνουμε προσανατολισμό με πηξίδα. Πώς μπορούμε να κόψουμε ένα ασμούθιο και πώς να βρίσκουμε το αντίστροφο ασμούθιο. Είναι αρκετά εύκολα. Στο επόμενο βίντεο, επειδή το ζητήσαν κάποιοι φίλοι, θα το κάνω με την πηξιδούλα μου εδώ πέρα που την έχω πάντα μαζί μου. Εδώ πέρα, στρατιωτική πηξίδα. Έχετε πολλές τέτοιες Κώστα, Έχουμε αρκετές. Και σίγουρα έχετε εκπαιδευτεί και στην τοπογραφία όπως όλοι. Ναι. Λοιπόν, στο επόμενο βίντεο λοιπόν, προσανατολισμό με πηξίδα, αζιμούθιο, όχι αζιμούθιο, αζιμούθιο και αντίστροφο αζιμούθιο. Τα λέμε φίλοι μου, να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Εδώ στη Λαμία βρέχει πάντως δυνατά. Θα δούμε. Να είστε καλά. Έχουμε πάρει τον δρόμο της επιστροφής, βέβαια από άλλο δρομολόγιο, για να δω και τα μέρη του Κώστα. Μία αναγνώριση εδάφους, μου λέει λίγο την ιστορία εδώ της περιοχής, αποκτά λίγο ενδιαφέρον έτσι όπως μου τα λέει. Το τοπίο είναι φανταστικό, αλλά μην φανταστείτε ότι είμαστε και πάρα πολύ μακριά από τη Λαμία. Βέβαια όπως ξέρετε εδώ τα δικά μου τα μέρη, έτσι είναι Κώστα, είναι μαγευτικά. Δηλαδή γίνοντας 5 χιλιόμετρα έξω από τη Λαμία, μπορείς να βρεθείς σε 20 λεπτά μέσα στα έλατα. Λοιπόν, βλέπω εδώ την περιοχή, θα τη δείτε και εσείς λιγάκι. Βλέπω έχει έλατα εδώ πέρα και δεν είμαστε και πολύ μακριά από τη Λαμία. Δηλαδή πόση διάδρομη κάνουμε Κώστα, 20 λεπτά περίπου? Εκεί γύρω στα 25 λεπτά. Γύρω στα 25 λεπτά. Λοιπόν, πηγαίνουμε σιγά σιγά μόνο και μόνο για να απολαύσουμε την περιοχή, το τοπίο. Μου λέει και την ιστορία εδώ πέρα από τα μέρη που έχει ζήσει ο Κώστας. Αντάρτηκε και στις ιστορίες που ξέρει από τον παππού του. Και μάλλον θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα για καμιά εξόρμηση στο μέλλον. Εγώ το σκέφτομαι Κώστα, πάντως έχει ουσία εδώ η περιοχή. Ναι, έχει ουσία, έχει ενδιαφέρον. Περάσαν από εδώ. Αρκετά μεγάλη. Αν και βροχερή ημέρα σήμερα, ναι. Μπορώ να πω ότι περάσαμε ωραία Κώστα. Ωραία, ήταν ωραία εξόρμηση, ξεφύγαμε κιόλας, είδαμε και τον ντέος. Εξόρμηση, δεν θα το λέγα εξόρμηση, ναι. Εκπαίδευση ντέος, παρουσίαση ντέος, ναι. Παύλα
μία μικρή αναγνώριση. Ναι. Λοιπόν, φίλοι μου, καλή σας μέρα, να είστε καλά και να τα λέμε συνέχεια σε βιντεάκια.